Γεια σας, παιδιά. Το Mr. Olympia του 2023 έχει ολοκληρωθεί και σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για τα αποτελέσματα και πώς τα είδα και αν συμφωνώ με αυτά. Πριν ξεκινήσω να σας πω την άποψή μου για τα αποτελέσματα, να σας υπενθυμίσω, παιδιά, εγγραφή στο κανάλι. Πλησιάζουμε τις 35.000. Στόχος είναι 50, οπότε να πάμε γρήγορα. Μπαμ, μπαμ, να φτάσουμε τα 50K. Φυσικά like αν σας αρέσει το βίντεο, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ το βίντεο να φτάσει σε περισσότερα μάτια. Και φυσικά κουδουνάκι για μελλοντικές ενημερώσεις. Το Mr. Olympia έχει ολοκληρωθεί. Φυσικά όσοι παρακολουθείτε το άθλημα ξέρετε ότι υπάρχουν δύο καινούργοι Mr. Olympia. Ο Κλαρίντα έχασε τον τίτλο του κατηγορία 2-12 και ο τίτλος πέρασε στα χέρια του Κίον. Και φυσικά στην Open όπου είχαμε την νίκη του Derek. Αρχικά θα ξεκινήσουμε την Classic Physique. Νικητής για πέμπτη συνεχή φορά αναδείχθηκε ο Chris Bumstead. Να πω ότι σε αυτό το αποτέλεσμα είμαι φυσικά σύμφωνος. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα τόσο καλό τον Βραζιλιάνο το Ράμον. Βασικά όταν είχα κάνει τις προβλέψεις μου είχα βάλει το Ράμον στην θέση 3. Και η αλήθεια είναι ότι είχα ξεχάσει, επειδή δεν πολύ ασχολούμαι με αυτή την κατηγορία τόσο πολύ, είχα κάνει το λάθος, το πολύ σημαντικό λάθος, είχα ξεχάσει ότι είχε ανέβει το όριο κιλών. Πέρσι είχε πιάσει πολύ ωραία την κατηγορία, οπότε θεωρούσα, πιστεύοντας δηλαδή ότι το όριο είναι το ίδιο με πέρσι, ότι δεν θα μπορεί να έχει μεγάλη εξέλιξη μέσα στην κατηγορία αυτή, δεν θα μπορεί να βαραίνει άλλο, να κάνει μεγάλες βελτιώσεις. Και γι' αυτό είχα θέσει ως τον Ούρς τον επικρατέστερο για να διεκδικήσει το τίτλο, γιατί ο Ούρς είχε περιθώριο να μεγαλώσει κι άλλο. Βέβαια, αυτά τα έξτρα κιλά που μπήκαν στην κατηγορία ευνόησαν τον Ρέιμον, παρουσίασε μια φοβερή σωματική διάπλαση, ήταν πολύ καλύτερος από πέρσι και πραγματικά ήταν η μόνη φορά που είδα τον Chris Bumstead να έχει ένα αντίπαλο που τον έχει πλησιάσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να τον κερδίσει. Ο Chris Bumstead για μια φορά καταπληκτικός. Εδώ έχω ερωτηματικό αν ο Chris ήταν καλύτερος πέρσι. Νομίζω ότι πέρσι είχε ένα πιο wow factor, δηλαδή θυμάμαι ότι πέρσι με είχε εντυπωσιάσει περισσότερο όταν τον είδα. Ίσως αυτό να είναι επειδή είδα την περσινή του εμφάνιση, γι' αυτό να μην με εντυπωσιάσει τόσο πολύ η φετινή του. Αν και θεωρώ ότι παρότι ήταν πάρα πολύ καλός φέτος, νομίζω ότι ήταν ένα τσικ λίγο υποδέστερος από πέρσι. Αλλά πράγμα απολύτως φυσιολογικό, γιατί θεωρώ ότι η περσινή του εμφάνιση ήταν υπερβολικά καλή. Οπότε, όταν ένας αθλητής έχει κάνει μια τόσο καλή εμφάνιση, είναι πολύ δύσκολο να την επαναλάβει. Κλείνοντας, συμφωνώ με τα αποτελέσματα, τουλάχιστον για τις πρώτες θέσεις. Πάμε τώρα στην κατηγορία 2-12. Εδώ νικητής αναδείχθηκε ο Κίον και εδώ νομίζω ότι είναι απόλυτα δίκαιο το αποτέλεσμα, ειδικά το πόσο καλός παρουσιάστηκε ο Κίον το βράδυ. Ήταν εκπληκτικός, τρομερά καθαρές γραμμές στο σώμα του, απίστευτο, ένα από τα πιο ωραία σχήματα αυτή τη στιγμή πιστεύω στο σύνολο όλων των αθλητών σε όλες τις κατηγορίες. Θεωρώ ότι ο Κίον είναι ένα από τα καλύτερα σχήματα σώματος που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο χώρο. Πραγματικά συνδυάζει και τις πολύ ωραίες γραμμές και ένα πολύ ωραίο κορμί και φυσικά και πλήρη μυϊκότητα, χωρίς χτυπητές αδυναμίες. Γενικά είναι ένας αθλητής που χρόνια τώρα περίμενα να κάνει το επόμενο βήμα και πέρσι στις προβλέψεις μου τον είχα πολύ ψηλά και είχε κάνει μια απογοητευτική εμφάνιση. Βασικά πέρσι δεν είχε κάνει τόσο απογοητευτική εμφάνιση. Ήταν καλή εμφάνισή του, αλλά για κάποιο λόγο πήρε μια πολύ χαμηλή θέση που πέρσι δεν ήμουν σύμφωνος γιατί τόσο χαμηλή θέση που είχε πάρει ο Κίον. Πρόπερσι ήταν που είχε βγει πραγματικά τελείως out, τελείως εκτός. Τώρα, επειδή ακούω για πολλούς ότι ο Κλαρίντα έχει πιο καλό condition από τον Κίον και πολλοί θεωρούν ότι ο Κλαρίντα πρέπει να συντηρήσει τον τίτλο. Βλέπω πάρα πολλές φορές να γίνεται να παρασυρώμαστε και να μπαίνουμε σε ένα τρυπάκι ότι όταν βλέπουμε έναν πολύ φορμαρισμένο αθλητή που είναι σε άριστη φόρμα, να παρασυρώμαστε και να θεωρούμε ότι ο δεύτερος αθλητής είναι αφορμάριστος. Ο Κίον σε καμία περίπτωση δεν είναι εκτός φόρμας. Δηλαδή, και να ήταν ας πούμε λίγο πιο σκληρός ο Κλαρίντα, ο Κίον ήταν σε άριστη φόρμα. Γραμμωμένος γλουτούς, φοβερούς μερίδιους κεφάλους, πολύ καθαρές γραμμές στα τέταρα κεφαλά του. Το condition του ήταν πάρα πολύ καλό. Δεν είχε ένα condition το οποίο να υπονομεύει την νίκη του. Ήταν πάρα πολύ to the point, ήταν πάρα πολύ καθαρές γραμμές του. Ήταν πολύ ανώτερος σαν σχήμα. Όλες οι υποκριτικές πόσες βγαίνανε πολύ πιο όμορφες στον Κίον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η βασικά νίκη του Κίον. Τη θεωρώ εύκολη. Πραγματικά τη θεωρώ εύκολη. Δηλαδή, με το που είδα τον αγώνα, θεωρούσα ότι είναι αδύνατο να τον κερδίσει ο Κλαρίντα. Για μένα τουλάχιστον, ήταν μια. Όταν λέω εύκολη, δεν λέω ότι ο Κλαρίντα ήταν κακός. Ενώ ότι στα μάτια τα δικά μου ήταν μια ξεκάθαρη επικράτηση. Οπότε, κλείνοντας και με τη 2-12, θεωρώ το αποτέλεσμα δίκαιο. Πριν συνεχίσω στο βίντεο, να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν εκπτωτικοί κωδικοί στο κανάλι. SPTIM15 στο Develop Store για 15% έκπτωση. Και στα βουλάκια 30 στο site NatureKen για να έχετε 30% έκπτωση σε όλα τα CBD προϊόντα. Φυσικά η NatureKen πλέον δεν έχει μόνο CBD προϊόντα. Οπότε μπείτε στο site, τσεκάρετε και σε οτιδήποτε προϊόν δείτε
ότι υπάρχει έκπτωση. Ο κωδικός στακάρει πάνω σε αυτό και παίρνετε ένα έξτρα 30% έκπτωση. Οπότε μπείτε και τσεκάρετε τα προϊόντα. Και πάμε τώρα στην Open, που νομίζω ότι εδώ έχει το μεγαλύτερο ψωμί και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Έχουμε και εδώ αλλαγή νικητή. Νικητής αναδείχθηκε ο Λάσφορντ, ο Ντέρεκ Λάσφορντ. Δεύτερος ο Γκάντι Τσουπάν. Τρίτος ήταν ο Σάμου Νταούντα, ο Σάμψον Νταούντα. Τέταρτος ο Μπράντον Κάρι. Πέμπτος ήταν ο Άντριου Τζάκετ. Και έκτος ήταν ο Λαμπράντα. Σε αυτή την κατηγορία θα σταθώ λίγο περισσότερο, γιατί δεν συμφωνώ με αρκετά πράγματα που γίνανε σε αυτή την κατηγορία. Αρχικά θα μιλήσω για την έκτη θέση του Λαμπράντα. Αρχίζει να κατατάσσει σκανδαλώδες. Δηλαδή η εύνοια η οποία έχει, δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν η σωματική διάπραξη του Λαμπράντα την προκειμένη μέρα να μπορεί να επικρατήσει έναντι του Κρίζανεκ, ο οποίος ήταν σε άριστη φόρμα, και του Ρέγκαν Γκράιμς, που ο Ρέγκαν ήταν ίσως μία από τις καλύτερες εμφανίσεις που τον έχω δει ποτέ. Και τον θεωρώ έτσι αλλιώς ανώτερο σαν σήμα από τον Λαμπράντα. Άντριου Τζάκη ήταν απογοητευτικός για αυτό που εγώ περίμενα. Μία πέμπτη θέση στο Μίστερ Ολύμπια πάντοτε είναι επιτυχία. Αλλά θεωρώ ότι είναι αθλητής ο οποίος μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα. Νούμερο 4 ο Μπράντον Κάρι. Τον είχα βάλει ότι θα καταλήξει θέση 3. Δηλαδή ότι θα κέρδισε τον Σάμψον. Ότι θα μπορούσε να επικρατήσει τον Σάμψον Νταούντα. Ένα, γιατί περίμενα καλύτερα τον Μπράντον Κάρι. Νομίζω ότι η νοσηλεία που είχε, που υπέστη και αναγκάστηκε μάλλον να νοσηλευτεί, επηρέασε πολύ τη σωματική του κατάσταση. Καλός ήτανε, μ' άρεσε, αλλά σίγουρα δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να διεκδικήσει κάτι παραπάνω, γιατί ο Σάμψον Νταούντα παρουσιάστηκε πολύ καλύτερος από τον περίμενα. Και να πω την αλήθεια, όταν κάνω βίντεο προβλέψεων, προσπαθώ να προβλέψω βάσει αυτά που βλέπω από τους αθλητές, βάσει από την πορεία την οποία έχουν, τι μπορεί να συμβεί τη μέρα του αγώνα. Επειδή ο Σάμψον Νταούντα είχε παίξει στο Μίστερ Ολύμπια σε μια όχι τόσο καλή παρουσία, βελτιώθηκε πάρα πολύ και έπαιξε ένα δεύτερο αγώνα μέσα στη χρονιά, το Arnold Classic, αισθητά βελτιωμένος. Θεωρούσε ότι ένας αθλητής στα δικά του κυβικά, το να κάνει τόσους αγώνες μέσα σε ένα χρόνο, και επειδή ακριβώς είχε βελτιωθεί κιόλας στο Arnold Classic, θεωρούσα ότι στην καλύτερη περίπτωση να βρεθεί στην ίδια κατάσταση με το Arnold Classic, αν και μπορεί και να ήταν και λίγο χειρότερος από θέμα condition, θεωρούσα. Βάσει αυτό, αυτό ήταν το σκεπτικό το οποίο είχα για να προβλέψω ότι ο Νταούντα δεν θα είναι μέσα στο top 3. Με διέψευσε φυσικά. Ήταν καταπληκτικός, πολύ καλύτερος από ό,τι εγώ περίμενα να τον δω. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό πως έχει μπορέσει μέσα στο χρόνο, μέσα σε ένα μόλις χρόνο, με αλλεπάλληλους αγώνες να βελτιωθεί τόσο πολύ. Και θεωρώ ότι λόγω του condition του ήταν ένα τσικ λίγο χειρότερο από τους άλλους δύο, νομίζω ότι θεωρώ ότι είναι δίκαιη η τρίτη θέση για τον Νταούντα. Αν και πάρα πολύ εντυπωσιακός, πάρα πολύ καλός, αλλά εδώ κρίνονται οι λεπτομέρειες για να βγει ο νικητής, όταν και οι άλλοι δύο αντίπαλοι είναι τόσο καλοί. Πραγματικά όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Και φυσικά το πίσω μέρος του Νταούντα δεν ήταν τόσο καλή η γλουτή του. Η μυρία του πάλι δεν είχαν αυτό το φορμάρισμα που θα έπρεπε να έχουν. Οπότε βάσει αυτό θεωρώ ότι καταλήγει δίκαια στην τρίτη θέση. Θα μιλήσουμε τώρα για τις δύο πρώτες θέσεις λοιπόν. Χάντι Τσουπάν λοιπόν, θεωρώ ότι ο Χάντι δέχτηκε προκατάληψη από τους κριτές. Όχι ότι ο Λάσφορντ ήταν καλός, ο Λάσφορντ ήταν πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλύτερος από πέρσι. Πραγματικά το πίσω μέρος του σώματός του ήταν τρομερά γραμμωμένο, πάρα πολύ μειώδες, καταπληκτικό. Και στο πλάι πάρα πολύ βελτιωμένος. Η ένστασή μου είναι μπροστά, δηλαδή από μπροστά ο Ντέρεκ ήταν σίγουρα πάρα πολύ καλύτερος από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει, ακόμα και μπροστά από τον Λάνσφορντ. Αλλά είναι λίγο μαλακό, είναι το σώμα του λίγο μαλακό από μπροστά. Ο διαχωρισμός και στα τετρακέφαλά του δεν είναι τόσο καλός όσο το υπόλοιπο σώμα του. Είναι λίγο πιο μαλακά τα πόδια του. Οπότε ο Χάντι θεωρώ ότι συγκριτικά και συνολικά κέρδισε δηλαδή ήταν συνολικά ή συνολικά καλύτερο κοντίσιο ο Χάντι από τον Λάσφορντ. Όπως επίσης συνολικά ήταν και πιο μειώδης ο Χάντι. Οπότε είχαμε ένα αθλητή ο οποίος ήταν συνολικά σε καλύτερο κοντίσιο, συνολικά σε καλύτερη μυκή μάζα. Και επίσης, και το πιο σημαντικό που εγώ δεν έχω ξαναδεί ποτέ να συμβαίνει αυτό, ήταν ο πρωταθλητής. Ο πρωταθλητής πάντα, όλα τα χρόνια έχουμε συνηθίσει, δεν συμφωνώ με αυτό, αλλά έτσι γίνεται πάντα. Έχει μία μικρή εύνοια. Έχει μείνει βέβαια και η φράση ότι για να νικήσει τον πρωταθλητή πρέπει να το βάλει νοκάουτ. Και αυτό γίνεται όλα τα χρόνια. Ο Άρνολντ
Είχε εύνοια σε κάποιο Ολυμπία που πήρε. Μετέπειτα, ο Ντόριαν είχε εύνοια σε κάποιο Ολυμπία που πήρε. Ακόμα και ο Κόλεμαν θεωρητικά έχει βοηθηθεί σε κάποιο Ολυμπία. Ο Τζέι Κάτλερ είχε εύνοια, τουλάχιστον στον Ολυμπία με τον Φιλ Σιθ. Ο Φιλ Σιθ είχε εύνοια σε κάποια μέσα στον Ολυμπία προς το τέλος της καριέρας σου. Έκανε 2-3 κακές εμφανίσεις μέχρι να χάσει το μέσα στον Ολυμπία. Μέχρι και ο Big Ramy είχε εύνοια. Κατέκυψε στο πρώτο μέσα στον Ολυμπία πάρα πολύ καλός, μετά έκανε μια κακή εμφάνιση και συντήρησε τον τίτλο του. Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τον Μίστερ Ολύμπια, τον νικητή, να κατεβαίνει να διεκδικήσει να συντηρήσει τον τίτλο του. Βελτιωμένος κατά πάρα πολύ, δηλαδή ο Χάντι φέτος ήταν πολύ καλύτερος από πέρυσι. Πάρα πολύ καλύτερος. Δηλαδή κατέβηκε βελτιωμένος, δεν έκανε μια τυχή εμφάνιση να χαλάσει το κοντίσιον του, να βγει λίγο χειρότερος, να δώσει δικαίωμα. Κατέβηκε βελτιωμένος, κατέβηκε έτοιμος να διεκδικήσει και να συντηρήσει τον τίτλο του. Δεν λέω ότι ο Ντέρεκ δεν βελτιώθηκε, βελτιώθηκε πάρα πολύ. Αλλά συνολικά, αν το δεις, δύσκολα, πολύ δύσκολα, ο Χάντι κερδίζει τα σημεία. Δηλαδή, αν βάλεις όλες τις υποκριτικές πόζες, αν βάλεις, όπως σας είπα, το συνολικό κοντίσιον, τη συνολική μήκη μάζα και πόζα, αν το δεις, ο Χάντι όχι απλά δεν βγαίνει νοκάουτ, αλλά κερδίζει τα σημεία. Και μου φαίνεται πολύ παράξενο, δηλαδή, πως γίνεται σε μια τέτοια αναμέτρηση ο Μίστερ Ολύμπια να χάνει τόσο εύκολα τον τίτλο του. Βάσει λοιπόν αυτών, θεωρώ ότι είναι πολύ παράξενο το πως γίνεται τελικά ο Χάντι, ενώ όντας έστω και στις λεπτομέρειες, γιατί όπως σας είπα, ο Λάσβο είναι ένας καταπληκτικός αθλητής, κατέβηκε φανταστικός, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ ότι έστω και δύσκολα, έστω και σε πολύ 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 λίγα σημεία, συνολικά ο Χάντι ήταν ελαφρώς καλύτερος. Και βάσει ότι ο πρωταθλητής είναι ελαφρώς καλύτερος, είναι δύσκολο και δεν έχει γίνει ποτέ στα χρονικά να χάνει τον τίτλο. Γενικά έχω πει ότι σε τέτοια είδους βίντεο που θα λέω τη γνώμη μου για τα αποτελέσματα, γενικώς πλέον έχω αποφασίσει να μην βιάζομαι, γι' αυτό και καθυστέρησε το βίντεο να έρθει, να το κάνω δηλαδή. Ήθελα λίγο να δω το feedback από τον κόσμο, ήθελα να δω ο κόσμος πώς έχει πάρει αυτό το αποτέλεσμα, να συζητήσω με κάποιους ανθρώπους. Γενικώς να κατασταλάξει μέσα μου όλο αυτό και να μην δράσω εμβρασμό ψυχής, ας πούμε, και να βιαστώ να πω κάποια πράγματα. Αυτό λοιπόν που είδα στο σύνολο του κόσμου, καταρχήν 7 στους 10 έχουν πρώτο το Χάντι. Δηλαδή, από ό,τι είδα, ρε παιδί μου, η συντηρητική πλειοψηφία συμφωνούν ότι ο Χάντι πρέπει να είναι νικητής. Δεν στέκομαι σε αυτό όμως, θα σταθώ στο 30% που έχουν πρώτο τον Λάνσφορντ. Από αυτό το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πρώτο τον Λάσφορντ, η συντηρητική πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων έχουν μπει σε ένα κακό τρυπάκι. Τι θέλω να πω δηλαδή. Βλέπω πάρα πολλούς λοιπόν και επιχειρηματολογούν για τον λόγο που έπρεπε να κερδίσει ο Λάσφορντ και βασικοί λόγοι επιχειρημάτων της νίκης του Λάσφορντ είναι οι εξής. Τώρα σε πολλά πόστα αυτό. Δίκαια κερδίσει ο Λάσφορντ γιατί ήταν λευκός, χριστιανός, Αμερικάνος. Εμείς που είμαστε απλοί οπαδοί του αθλήματος αυτού, τι μας ενδιαφέρει αν ο Λάσφορντ είναι Αμερικάνος, εάν ο Λάσφορντ είναι χριστιανός, εάν ο Λάσφορντ είναι υψηλός, εάν ο Λάσφορντ είναι όμορφος. Συζητάμε για ένα άθλημα, αν θέλουμε να το λέμε άθλημα, και να δέχεται, αν θέλουμε να το λέμε άθλημα, και ότι βασίζεται σε σωστά κριτήρια και αθλητικά κριτήρια βάσει του αθλήματος το οποίο κάνουμε, που έχει να κάνει με κάποια συγκεκριμένα στάνταρ σωματικά και μόνο σωματικά, δεν μπορεί να μπαίνουμε στο τρυπάκι και να μας ενδιαφέρει δηλαδή να δρούμε παρασκηνιακά, να σκεφτόμαστε πάνω παρασκηνιακά. Δηλαδή να βλέπουμε τον νικητή και να σκεφτόμαστε ότι παρασκηνιακά αξίζει να είναι αυτός νικητής. Γιατί μπορεί να είναι καλύτερος στα social media ή μπορεί να μην κάνει ραμαζάνι, να μην έχει ραμαζάνι ή μπορεί. Είναι λάθος λόγοι που έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι πολλοί από εμάς που είμαστε απλοί οπαδοί, να μας φαίνεται φυσιολογικό και λογικό και κανονικό. Να είναι κανονικό δηλαδή το ότι χάνει ο Χάντι επειδή δεν είναι Αμερικάνος. Είναι φυσιολογικό π.χ. αύριο να είναι ένας αθλητής Έλληνας, ας πούμε, που φτάνει σε ένα σημείο να πάει στο Μισό Ολυμπία και να είναι σε θέση να κερδίσει. Λέω κάτι ακραίο, ρε παιδί μου. Και θα χάσει επειδή δεν έχει πολλούς followers στο Instagram και επειδή η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα, οπότε δεν είναι καλό εμπορικό προϊόν να είναι αυτός ο νικητής. Και αντίστοιχα ένας Αλβανός, ένας Τούρκος αθλητής. Δηλαδή,
Έχουμε μπει σε ένα τρυπάκι να θεωρούμε κανονικό κάτι που δεν είναι κανονικό. Εμείς δεν πρέπει να δεχόμαστε τέτοιου είδους αποτελέσματα. Και δεν λέω κάποιοι, φυσικά μπορεί να βλέπουν στο μάτι τους τον Λάσφορντ πρώτο. Γιατί πράγματι θεωρούν ότι με τα δικά τους κριτήρια ο Λάσφορντ είναι ξεκάθαρα νικητής. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω για ποιο λόγο κάποιος βλέπει τον Λάσφορντ πρώτο. Αλλά με ανησυχεί πως κάποιος βλέπει το Λάσφορντ σωματικά δεύτερο, αλλά δέχεται το να είναι πρώτος γιατί είναι λευκός χριστιανός Αμερικάνος. Αυτό πραγματικά με ξαφνίζει πάρα πολύ. Και τώρα, καταλήγοντας, θα κλείσω λίγο με αυτό που είπαν κάποιοι για το Χάντι, ότι έφυγε εκνευρισμένος και έδειξε ασέβεια. Πράγματι, ήταν μια συμπεριφορά η οποία και εμένα δεν μου άρεσε σαν κίνηση. Έχω ένα προβληματισμό όμως, δηλαδή έχω μια σκέψη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Σκεφτείτε λίγο, να σκεφτούμε λίγο βασικά και να μπούμε λίγο στα παπούτσια του Χάντι. Ότι εγώ θυμάμαι, θα σας πω ένα παράδειγμα τώρα. Εγώ έκανα ένα βίντεο λοιπόν με τις προβλέψεις και έγραψα ότι έχω για πρώτη το Χάντι. Ξέρετε πόσοι μου έστειλαν μήνυμα κατηδίαν και μου είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κερδίσει φέτος ο Χάντι λόγω του πολέμου και λόγω του ότι προέρχεται από αυτή τη χώρα. Και πράγματι και εγώ αυτής δεν είμαι χαζός και εγώ ξέρω τι παίζεται και εγώ ξέρω τι συμβαίνει. Απλά όταν κάνω τις προβλέψεις μου, θέλω να κρίνω ρομαντικά και θέλω να κρίνω με βάση τι θα δω on stage. Τι θα παρουσιάσουν οι αθλητές πάνω στη σκηνή. Τα υπόλοιπα δεν θέλω να με απασχολούν και δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να βγάλω αποτέλεσμα βάσει τέτοιων πραγμάτων και τέτοιων παραγόντων. Θέλω να τους αφήνω απ' έξω και αν έρθει η στιγμή να με ακυρώσουν, όπως και έγινε τώρα, θεωρώ ότι πράγματι ο Χάντι για άλλους λόγους χάνει το Mr. Olympia. Οπότε, που θέλω να καταλήξω τώρα, γιατί δεν θα καταλάβετε που θέλω να καταλήξω. Εάν λοιπόν εμείς εδώ στην Ελλάδα κάνουμε αυτό το σχόλιο, φανταστείτε παγκοσμίως τι σχολιασμός και τι ατμόσφαιρα υπήρχε. Δεν γίνεται αυτή η ατμόσφαιρα να μην περάσει στον Χάντι. Δεν γίνεται να μην διαβάζει post στα οποία αναφέρεται κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ότι θα χάσει έτσι κι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Ότι το κλίμα ήταν ότι ο Χάντι θα χάσει έτσι κι αλλιώς. Και φανταστείτε τώρα ότι είστε ο Ράμποτ. Ο Ράμποτ είναι ο προπονητής του Χάντι και του Λάσφορντ. Αυτοί συζητάνε μεταξύ τους. Δεν γίνεται να είσαι ένα αθλητή, ο οποίος δεν είναι ο νικητής, να είσαι όλη μέρα μαζί του. Και τι συζητάνε, δηλαδή τι πιστεύετε ότι συζητάγανε 2-3 μέρες πριν το Mr. Olympia. Έχει γίνει ο τελικός, οδεύουν προς το τελικό. Είναι στο ίδιο δωμάτιο, συζητάνε. Τι συζητάνε. Τι πρέπει να πει ο Ράμποτ στον αθλητή του που σε λίγο, στους αθλητές του μάλλον. Γιατί είναι στην πολύ δύσκολη θέση ο Ράμποτ να πρέπει να μιλήσει και με τον Χάντι και με τον Λάσφορντ και να τους πει και πώς είδε την εμφάνισή τους και τι να περιμένουν. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι ο Ράμποτ είναι ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών. Έχει διασυνδέσεις, έχει γνωριμίες, μιλάει, γνωρίζει πιθανόν και πράγματα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ξέρει πολύ καλά τους κριτές, δηλαδή είναι πολύ εύκολο να του μεταφερθεί του Ράμποτ μια πληροφορία το τι έχουν σκοπό να κάνουν με το Χάντι. Το Χάντι και με το Χάντι συνεργάζεται πιο πολύ καιρό από το Λάσφορντ και πολύ πιθανόν έχει και μια πιο φιλική σχέση. Λέω τώρα έτσι, υποθετικά σενάρια είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια πιο φιλική σχέση με το Χάντι. Οπότε να μην θέλει να χαλάσει τη σχέση με το Χάντι και να πρέπει να πει κάποια πράγματα του Χάντι, να τον προετοιμάσει. Να του μιλήσει για το κλίμα υπάρχει. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το ξέσπασμα του Χάντι εκείνη τη στιγμή. Γιατί μέχρι και τώρα ποτέ ο Χάντι Τσουπάν δεν είχε δείξει μια κακή συμπεριφορά on stage ή γενικότερα μια κακή συμπεριφορά. Και θεωρώ ότι ήταν και η χρυσή ευκαιρία φέτος. Επειδή βρέθηκε ένας αθλητής που πραγματικά έχει όλο το potential να είναι ένας δυνατός πρωταθλητής, ο Λάσφορντ δηλαδή. Ήταν ένα πολύ ωραίο story να έρθει ένας Αμερικάνος μετά από πολύ καιρό, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τον τίτλο και να το συντηρήσει. Δηλαδή να πάει να χτίσει μια καινούργια δυναστεία. Ένα πολύ ωραίο story ενός αθλητή που είναι ο μόνος που κατάφερε να πάρει τίτλο στη 2-12 και να πάρει και στην Open. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Ο πρώτος που το καταφέρει είναι ο Λάσφορντ. Νέος ηλικία, μικρός, με εξέλιξη. Πραγματικά ζόρισε το Χάντι πάρα πολύ. Για πολλούς δίκαιο κερδίζει ο Λάσφορντ. Εγώ είπα τη γνώμη μου, έθεσα στο τραπέζι όλες μου τις σκέψεις και σας είπα για ποιο λόγο εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη νίκη
Και για ποιο λόγο θεωρώ ότι αυτό το ξέσπασμα, το ξέσπασμα του Τσουπάν μέχρι ενός σημείου το κατανοώ. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτές ήταν οι απόψεις μου για το φετινό Mr. Olympia. Όπως σας είπα, σε κάποια πράγματα συμφωνώ, σε κάποια πράγματα διαφωνώ. Εδώ θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω τη γνώμη σας. Κάτω στα σχόλια, πείτε τη γνώμη σας. Για σας, ο Λάσφορντ είναι δίκαιο νικητής? Θα προτιμούσε να δείτε το Χάτι ή μήπως θα προτιμούσε να δείτε τον Ταούντα, που κι αυτόν είδα πολλοί κόσμος ότι τον προτιμά? Είμαι ο Παντελής Σταυλάκης, είστε στο κανάλι μου. Τα λέμε την επόμενη φορά.